Το λέγανε φεστιβάλ καλόφωνο και μονογραφών της Ελλάδας, όπως έφερε 8 ημέρες υπέροχου σινεμά με υψηλούς προσκεκλημένους, 8 ημέρες ονείρων και συναισθημάτων, φτάξει το τέλος του απόψε. Αλλά δεν θα αποκαιρδιστούμε χωρίς να γιορτάσουμε για μια τελευταία φορά τις ταινίες της φετινής επιλογής και ειδικότερα τις ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος. Διότι απόψε χωνεύουμε τα βραβεία του φεστιβάλ στις δύο ταινίες που επέλεξε το κοινό και η Κριτική Επιτροπή. Εμείς θα θέλαμε να ευχηθούμε στους δημιουργούς των ταινιών και στους συντελεστές των ταινιών να έχουν πάντα δημιουργικότητα και να προσφέρουν σε όλους εμάς αυτή τη διαφορετικότητα που τόσο πολύ χρειαζόμαστε σε αυτούς τους καιρούς, μέσα από τις ταινίες τους, σε όλους τους παραγωγούς να μπορούν να επενδύουν στο διαφορετικό, στους διοργανωτές του φεστιβάλ να έχουν το κέφι να το συνεχίσουν για πολλά χρόνια με την ίδια επιτυχία και στο κοινό να συνεχίσει να το αγκαλιάζει με την ίδια ζέση, γιατί στο τέλος όλοι από αυτό αναπνέουν. Αφού λοιπόν μιλάμε για το κοινό, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η ταινία που αγάπησε πιο πολύ από όλες αυτές τις εκλεκτές ταινίες που είδε, θα επιτρέψετε μου την ταχύτητα προφορά, είναι η Λενού Πεζόν του Μισελ Λεπέρ. Θέλω να προσκαλέσω την κοινωνία της ταινίας και να παραδάσω το βραβείο. Είναι ο κύριος Ζήνο Παναγιώτης, απειρόδημα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το κοινό του φεστιβάλ και τη Φίσερ φυσικά και μετά το ίδιο το φεστιβάλ και τους ανθρώπους του που κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο και πολυπληθέστερο. Η Κριτική Επιτροπή είδε τις ταινίες. Δεν ξέρω αν είναι οι καλύτερες ταινίες της γαλλικής παραγωγής φέτος. Όμως έπρεπε να καλέξουμε μία ταινία. Η κυρία Μπελέ περιβάστηκε κατά το πατέρα. Η Κριτική Επιτροπή δίνει το βραβείο της στο φιλμ. Και μη σου λεπτομάς. Ειδικά σε μια χρονιά που οι καλλιτεχνικές ταινίες παλεύουν και ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους τόσο στις καλλιτεχνικές, τόσο στις αίθουσες, όσο και στο κοινό που αγαπάει αυτό το ίδιο σινεμά. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενοι που αυτό το βραβείο θα βοηθήσει την προβολή της ταινίας και με την διαφημιστική υποστήριξη που συνοδεύει το βραβείο αυτό. Είναι και η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου. Δεν βλέπω άλλωστε καλύτερο τρόπο για το κλείσιμο του φετινού κινηματογραφικού κύκλου που ήταν γεμάτος ανακαλύψεις, γέλιο και συγκίνηση εκτός από την καλύπτει αυτή η ταινία με τον ελληνικό τίτλο «Ανοίγος Παντός» που γυρίστηκε την Ελλάδα στα υπέροχα νησιά της Ύφνου και της Μύρης. En vous disant de la part de toute l'équipe française que nous avons été, Monsieur le Président, très, très, très heureux de tourner dans votre pays, dans vos villes. Chaque fois que j'arrive à Grèce, c'est excitant. C'est la première fois que j'arrive comme acteur. Et je veux dire que la fin du tournage à Sifnos, c'était happy end.
parce que j'ai acheté la maison à Cyprus. Une très bonne projection. Vive le cinéma, vive le public, vive le festival et à l'année prochaine.